Και γι' αυτό πώς τους κάνετε στην αγιογραφία. Αγκαλιασμένους και τους δυο. Έχουμε Πέτρο και Παύλο μαζί και τους έχουμε και τους δύο αγκαλιασμένους. Και τους κάνουμε αγκαλιασμένους. Και τους κάνουμε τον ένα δίπλα τον άλλο. Διότι αδέρφια μου, λόγω της φασαρίας που ήταν, που είχαν κάνει, είχαν τσακωθεί και δεν λιώνουσαν. Γιατί ο ένας υποστήριξε ότι πρέπει να κάνουμε περιτομή και πρέπει να εφαρμόζουμε τον εβραϊκό νόμο, ενώ ο Παύλος έλεγε όχι. Άρα λοιπόν και οι Απόστολοι δεν ήταν απειλαγμένοι των παθών τους, έστω και όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Όπως και εμάς είχε κατέβει το Άγιο Πνεύμα. Το λάβαμε την ώρα της παθήσεως. Αλλά αν δεν καταρθώμεν όπως πρέπει, δεν ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Ενεργοποιείται όταν η ψυχή μας αρχίζει και καθαρίζει. Όταν αρχίζει και καθαρίζει. Τότε αρχίζει και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν να μην απελπιζόμαστε. Θα καθίσουμε λέει δεξιά και αριστερά. Πράγμα μας που ζητάνε και προφήγια. Εδώ ο Κύριος τους λέει ότι πάει να σταυρωθεί. Εδώ ο Κύριος τους λέει ότι τι θα πάθει. Αλλά ακούνε και την Ανάσταση αυτή και σου λέει ωραία θα πάθεις και θα πάθεις. Αλλά εμείς θα νικήσουμε τελικά. Θα προσπερνάνε όλα τα άλλα. Και μένουν στην τελική δόξα. Και ζητάνε να λάβουν με δόξα από τη δόξα του Ιησού. Και τότε ο Ιησούς λέει τους είπε «Ουκ είδατε τι αιτήστε. Μου φαίνεται ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε, λέει, το ποτήριον αυτό το οποίο θα πιω κι εγώ και το βάπτισμα εγώ που θα περάσω. Μπορείτε εσείς να το περάσετε. Ιδέα είπαν αυτό. Κοιτάτε γλώσσα. Γλώσσα δείτε εδώ. Δυνάμεθα. Και βεβαίως μπορούμε, του λέει, να περάσουμε το μαρτύριο που θα περάσεις κι εσύ. Και τι έδειξε μετά από λίγο. Τι έτσι, ότι οι μαθητές κρύφτηκαν από το φόβο τους. Μόνο ο Ιωάννης έμεινε και η Παναγία από κάτω και η γυναίκα σημεροφόρησε. Οι υπόλοιποι τα τίναξαν και κλείστηκαν στο Υπερόν. Για όσοι έχετε πάει Ιεροσόλυμα, το Υπερόν είναι εκεί που είναι ο κοιτάφος του Δαβίδ, που ανεβαίνουμε πάνω, που είναι και ο μυστικός δείπνος. Εκεί κρυφτήκανε, λέει, μέχρι τις Πεντηκοστής. Μέχρι τις Πεντηκοστής ξεμύτησαν λίγο όταν άκουσαν ότι αναστήθηκε και τρέξανε μέχρι τον τάφο. Είδαν την Ανάσταση αλλά δεν τόλμαγαν να το πούνε. Φοβόντουσαν και ήταν κρυμμένοι λέει για το φόβο των Ιουδαίων. 50 μέρες αυτοί οι οποίοι είπαν βεβαίως και δυνάμεθα. Βεβαίως και μπορούμε. Δείτε τον ανθρώπινο. Γιατί το λέω, δείτε ξανά και πάλι τον ανθρώπινο. Γιατί αδέρφια, πολλές φορές στις ενορίες σας, στις μικροπόλεις, στα μοναστήρια, βλέπετε δασοφόρους, βλέπετε κληρικούς και νομίζετε ότι είναι άγιοι. Μα εμείς είμαστε οι Απόστολοι. Δεν είμαστε ο Χριστός. Άρα έχουμε τα ανθρώπινα πάθη, τα οποία και εμείς αγωνιζόμασταν όπως αγωνίστηκαν οι Απόστολοι. Τι σημαίνει λοιπόν όταν βλέπω έναν παπά, έναν δεσπότη, έναν καλόγερο, ότι βλέπω ότι είναι άγιοι. Εγώ ξέρετε τι λέω στους καλογύρους μου. Ξέρετε τι τους λέω. Έρχεται ο κόσμος στο μοναστήρι και πιάνει κουβέντα και αρχίζει ο άλλος να του λέει τα προσωπικά του προβλήματα και ζητάει τη συμβουλή. Αλλά επειδή βλέπει το ράσο, ενθουσιάζεται και σου λέει κάτι καλό θα μου πει. Κάπως θα με βοηθήσει. Ή βλέπει μια καλόγρια και πάει και του
τις λέει τα προβλήματά της. Και ο καλόγερος ή η καλόγρια μπορεί να παραπατάει. Τι εννοώ να παραπατάει? Ακόμα να μην έχει στεριωθεί τα λάστα της πίστεως. Να μην έχει στεριωθεί. Να μην έχει πατήσει ακόμα καλά στα πόδια του. Και γι' αυτό τους λέω, από την αρχή μέχρι και τώρα τους το λέω, όταν έρχονται δεν θα συμβουλεύετε κόσμο. Γιατί? Διότι εγκρύπτει εγωισμό. Υποκρύπτει εγωισμό. Ποιος είσαι εσύ που θα πας να συμβουλεύσεις το τάδε παιδί, την τάδε κυρία, τον τάδε κύριο? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Τι θεωρείς ότι είσαι? Και θα του λύσεις το πρόβλημα. Επειδή αυτός ξεγελιέται που βλέπει ένα ράσο, ξεγελιέται, πλανάται. Λέω, θα έχετε τα αμαρτήματά σας πάνω σας κάθε φορά. Εδώ στο τσεπάκι, έχουμε εδώ ένα τσεπάκι παπάδες, εντάξει. Εδώ πέρα. Και όπως είναι και τα αμαρτήματά σας, θα λέτε, καλή μου κυρία ή καλή μου κύριε, ένα λεπτούλι. Ζητήσατε τη συμβουλή μου, μάλιστα. Θέλετε να σας συμβουλέψω. 2 λεπτά να ακούσετε τα αμαρτήματά μου. Θα τα ανοίγετε λοιπόν και θα λέτε, έχω αυτό το αμάρτημα, έχω εκείνο το αμάρτημα, έχω το άλλο αμάρτημα, έχω το άλλο αμάρτημα, έχω εκείνο το αμάρτημα, έχω εκείνο το αμάρτημα. Και αφού τώρα πιάσετε 30 αμαρτήματα που έχετε, μετά πείτε του, τώρα θέλετε να σας συμβουλέψω. Και αν δεν φύγει ο άνθρωπος τρέχοντας, να πει, Παναγία μου που έπεσα. Πήγα να με συμβουλευτώ. Αυτό δεν πατάει καλά στα πόδια μου. Εκεί πήγα να συμβουλευτώ. Έτσι είναι, αδερφέ μου. Μην βλέπετε μια μήτρα στο κεφάλι και νομίζετε είναι δεσπότης. Δεν σας το είπα προχθές στην προηγούμενη ομιλία. Σε εσάς εδώ δεν το έλεγα. Που πέρασαν στις δεσπότης από τη Μονή και του λέγαμε, σεβασμιότατε, η Αγία Γραφή μιλάει περί του Αντιχρίστου και για το 666. Λέει, πού τα λέει αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά λέει που λέτε? Πού γράφει λέει για 666? Λέει, πώς το γράφει λέει, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο δεσπότη μου. Οι μοναχοί τον κοιτάνε τον δεσπότη σου τώρα. Λέω, θέλετε να φέρω μια γραφή? Φέρτε μου τώρα τη γραφή. Ενώ θα τη φέρουμε. Τη φέρω τη γραφή και δω του λέω. Το κοιτάει. Αμάν δεν το λέει. Λέει. Δεν το έχω προσέξει. Δεν θα το είδε. Λοιπόν, δεν ήξερε τι σημαίνει. Επειδή είναι δεσπότης, τα ξέρει ή διαβάζει η γραφή. Νομίζετε ότι και προλαβαίνει. Ο δεσπότης τι είναι? Άλλο σήμερα είμαι αρχιμαντρίτης. Άνθρωπο να είμαι δεσπότης. Τι σημαίνει? Αν δεν διαβάζω σαν αρχιμανδρίτης, αν δεν διαβάζω σαν διάκος, αν δεν μελετάω σαν καλόγερος, ξαφνικά επειδή μου βάλανε μια μήτρα στο κεφάλι, ότι τα έμαθα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει. Επειδή φόρεσε να ράσω, σημαίνει ότι έγινα άγιος και ότι τα γνωρίζω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή ο Χριστός κάλεσε τους 12 μαθητές κοντά του, δεν βλέπετε τι γίνεται? Χαμός γίνεται. Ο ένας του βγήκε Ιούδας, προδότης. Ο Θωμάς, άπιστος, δύσπιστος στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή τι έλεγε ο Θωμάς? Σιγά μην αναστήθηκε. Αυτό έλεγε. Σιγά πιστεύετε ότι αναστήθηκε? Θα πιστεύετε αυτά που λέτε? Ο Πέτρος τι έκανε ο άλλος, ο οποίος κράτηκε και τα κλειδιά του παραδείσου? Τρεις τον αρνήθηκε. Και οι υπόλοιποι τι κάνανε? Το βάλαν στα πόδια και κρύφτηκαν. Το βάλαν στα πόδια και κρύφτηκαν. Το σκέφτεστε, αδέρφια μου, να υπήρχε τηλεόραση την εποχή εκείνη? Και να λέγανε, η Μαγδαληνή να έλεγε, τον είδα στη Γεστημανή και μου είπε, Μαρία, μην με αγγίζεις, μη μου α.
και του φώναξα «Ραβουνί, διδάσκαλε, τον μίλησα, τον είδα». Και απ' την άλλη τη λόγος μας έπαινε, τη βλέπετε τι λέει η Παλαβή. Ακούστε τι λένε οι μαθητές. Φαμά τι έχεις να πεις, άντε καλέ που αναστήθηκε. Εγώ άμα δεν τον δω, αυτά που λέει η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες, αντίστατα, γυναίκες είναι. Ό,τι θέλουν λένε. Και έφτιαξε πως θα έφτιαξε αυτό στην τηλεόραση, καλά δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι τότε. Και κάνει εκπομπή ο Βαγγελάτος και οι υπόλοιποι ποιος θα τους προλάβαινε. Ποιος θα τους προλάβαινε. Θα έκανε τον Πέτρο που έλεγε εγώ ουκίζω αυτόν. Εγώ μαθητής του. Τι λέτε καλή. Εγώ σας ουκίζομαι. Καμία έτυχε και πέρμα αυτά τα Ιεροσόλυμα. Τυχαία πέρασα. Γιατί του είπανε και γάρι λαλιά σου δήλωσε πει. Η λαλιά σου είναι βλάχικη, του είπε. Δηλαδή, σαν τον Δημήτρο μου, σε καταλαβαίνω ότι είσαι πιπουριό. Η προφορά σου δεν είναι ποτέ ψιάνικη. Δεν είσαι, λέτε, την πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα. Μιλάς την Γαλιλαία, φαίνεται ότι είσαι από χωριό. Και έλεγε, όχι, δεν το ξέρω, λέει. Με θόρκο, ορκισότανε. Και ξαφνικά ακούω τον Αλέκτορα. Σκέφτεσαι τώρα τα να παίζαν στην τηλεόραση. Ποιος θα έχει πιστέψει στον Χριστό. Ο Ιδέιου θα τον έχει προδώσει. Για τριάχοντα αργύρια. Ιδέιου Ιερά Σύνοδος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται περί ενός πλάνου, ενός παλιανθρώπου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λαό, να βλέπετε και οι μαθητές του διαλύθηκαν τώρα. Καλά που δεν υπήρχε τηλεόραση. Θα είχε γίνει, θα ήταν σε όλα τα μεσημεριανά. Μεσημεριανό για μεσημεριανό, και εσείς δεν τα λείπατε, θα ήσασταν νικά, τότε σαν. Τόπε και τηλεόραση. Τόπε και τηλεόραση, θα λέγατε. Και να κλαίτε γι' αυτό, γιατί θα ήσασταν από κίνηση που θα τον κατηγορούσατε και εσείς μόνοι σου. Και θα σας παρέσει η τηλεόραση. Όπως τώρα τα λέει έναν παπά για έναν δεσπότη για οτιδήποτε λέει και δεν σκέφτεστε ότι οι δημοσιογράφοι περισσότεροι είναι πληρωμένοι για να τα λένε αυτά, τα χάνει αμέσως ο λαός. Ό,τι τους σερβίρουν. Και όπως τότε η Ιερουσαλήμ δεν ήταν, σας είπα, μεγάλη πόλη, λίγη ήταν. Ελάχιστοι άνθρωποι. Και γι' αυτό πρόλαβαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και περάσαν από όλα τα σπίτια. Και τους είπανε, ελάτε γρήγορα στον Πιλάτο και ζητήστε τη θανατική του καταδίκη. Εξάλλου οι Ιεροσολυμίτες δεν το ξέρανε. Δεν το ξέρανε, αφού ήταν συνέχεια προς την Γαλλία, μια φορά το χρόνο κατέβαινε. Δεν το πολύ γνωρίζανε. Και βγήκαν και φώναξαν. Αυτοί που δεν τον γνώριζαν άλλον άλλον. Άλλο και όντουσαν όλοι οι Εβραίοι, θα είχαν πρόβλημα τότε, δεν θα μπορούσαν να το σταυρώσουν. Τους σταύρωσαν οι λίγοι, οι ελάχιστοι Εβραίοι. Και γι' αυτό ο Θεός τους ξαναδίνει μια ευκαιρία, τους ξαναδίνει στο τέλος που λέει και πας Ισραήλ, σωτήσετε. Θα τους δώσει την ευκαιρία να μετανιώσουν και να επιστρέψουν, να τον προσκυνήσουν και να πούν ευλογημένος παρελθόμενος εν ονόματι Κυρίου. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν αδέλφια μου, ότι εκεί που ο ιερέας, εκεί συγγνώμη που λένε στον Χριστό, κρύβεται φιλοδοξία, όπως σας είπα, αρχομανία, εγωισμός, πάθη ανθρώπινα. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε ένα κληρικό, δεν του περνάμε για άγιο. Φιλάμε το χέρι του, γιατί ασπαζόμεθα την ιεροσύνη. Σηκωνόμεθα το κάθισμα για το ράσο. Αυτό που φέρει. Σεβόμεθα το Πνεύμα του Άγιο που έλαβε κατά την ώρα της Θείας Χειροτονίας του. Αυτό σεβόμεθα. Και γι' αυτό λέει όταν δεις ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός ιερέα να περνάει και έναν άγγελο,
πρώτα θα πάει να φιλήσει στο χέρι του ιερέα. Ανεξαρτήτου τι είναι ο ιερέας. Το καταλάβατε λοιπόν. Άρα να μην σκανδαλιζόμεθα όταν βλέπουμε είτε αρχιερείς, είτε ιερείς, είτε μοναχούς να πίπτουν και να λέμε πω, είδες. Όχι. Όταν πέφτει κάποιος να κάνετε προσευχή για αυτό. Για να ανανύψει, να συνέλθει. Διότι η κόλαση είναι χειρότερη για εμάς, εάν δεν ανανύψουμε. Διότι ο γνούς πολλά, δαρίσατε και πολλά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τους είπε, είπαν οι μαθητές, δυνάμεθα να πιούμε λοιπόν, και γλώσσα οι μαθητές. Ο δε Ιησούς είπε να της, σπροφητεύει πάλι, το με ποτήριο, ο εγωπίνο πίεσε, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε. Θα έρθει η ώρα σας που θα περάσετε τα μαρτύρια κι εσείς, αλλά στην ώρα τους. Αλλά όμως, το να σας βάλω να καθίσετε δεξιών μου ή εξεγονήμων, ουκ εστίν εμών δούνε, αλλά εις ειτήμαστε. Δεν είναι θέμα δικό μου, αλλά εκεί θα κάτσουν για αυτούς που έχει ετοιμαστεί. Δηλαδή για ποιους εννοεί? Για εκείνους που θα αγωνιστούν να κερδίσουν αυτή τη θέση. Με τον προσωπικό τους αγώνα. Με τον προσωπικό τους, την προσωπική τους μάχη, διότι όπως έχουμε πει και σε άλλη ομιλία, ο αγώνας μας είναι τριπλός. Πρέπει να περάσουμε από το στάδιο της καθάρσεως, του φωτισμού, για να φτάσουμε στη θέωση. Πρέπει να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καθαριστούμε. Αυτό έχει πολύ δυσκολία. Προχθές στη σύναξη που κάνω κάθε Τετάρτη με τους πατέρες, είχαμε θέμα την αοργησία, την οργή. Και έλεγε ένας ερημίτης, για να αποκτήσω την αρετή της αοργησίας, να μην οργίζομαι, 60 χρόνια λέει έκανα αγώνα για να φτάσω σε αυτή την αρετή. Δηλαδή μετά από 60 χρόνια πέτυχα να μην οργίζομαι. Βλέπετε λέω πατέρες, δεν είναι εύκολες οι αρετές. Θέλουν αγώνα. Εμείς κατά πόσο αγωνιζόμαστε, αδέρφια? Κατά πόσο αγωνιζόμαστε για να χτυπήσουμε τα πάθη της ψυχής μας? Κατά πόσο αγωνιζόμαστε? Έχουμε πάθη. Έχουμε αμαρτήματα. Έχουμε λατώματα. Έχουμε έναν κακό χαρακτήρα. Αυτόν τον κακό χαρακτήρα και τα αμαρτήματά μας. Τα αμαρτήματα που έχουμε πιο εύκολα. Τα αμαρτήματα που έχουμε πιο εύκολα, ξέρετε. Δηλαδή, κλαίω. Και λέω, έτσι να κλαίω. Τέλος, τέλος. Το χώρισα. Και έτσι να κλαίεις. Η οργή όμως είναι κακός χαρακτήρας, τον άσο οργύλος. Τον άσο οργύλος και δείχνει το βάθος του εγωισμού. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν οργίζεται ποτέ. Δεν οργίζεται. Αφού οργίζεσαι, θίγεται το εγώ σου. Και γι' αυτό οργίζεσαι. Άρα πρέπει να χτυπήσεις τον εγωισμό. Αν έτσι χτυπιέται ο κόσμος. 60 χρόνια λέει καρβάλος για να αποκτήσει την ταπείνωση, η οποία έφερε σαν καρπό την αοργησία. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλο αγώνα ο χαρακτήρας μας. Λοιπόν, και γι' αυτό του λέει, θα του πάρουν τη θέση αυτή, αυτή για τους οποίους ετοιμάστηκε. Η οποία, για ποιον έχει ετοιμαστεί? Να σας πω για ποιον έχει ετοιμαστεί. Βλέπετε τους Ολυμπιακούς αγώνες και βλέπετε ότι εκεί υπάρχουν το στεφάνι που θα πάρει το βραβείο ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος.
και τους ανεβάζουν σε ένα βάθρο όπως είμαι και εγώ τώρα, έτσι δεν είναι? Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και παίρνει το χρυσό κύπελο ο ένας, το ασημένιο ο άλλος και το χάλκινο ο τρίτος. Από κάτω είναι πολλοί αγωνιζόμενοι. Ποιος θα το πάρει? Αυτός ο οποίος και θα νικήσει. Αυτό λέει ο Χριστός. Θα το πάρουν αυτοί οι οποίοι θα βγουν πρώτοι. Αγωνιστείτε για να βγείτε πρώτοι. Να καθίσετε δεξιά και αριστερά. Όποιος αγωνιστεί και το πετύχει, αυτός, όποιος αγωνιστεί και το πετύχει, αυτός και θα ανέβει σε αυτήν την καρέκλα. Και τότε είμαστε. Θα τα πάρουν για αυτούς που αγωνίστηκαν και είναι ετοιμασμένα εκεί οι θέσεις και θα πάνε να κάτσουν. Και ακούσαντες οι 10, τώρα ακούστε τι γίνεται. Οι 10 πήγαν οι 2. Αλλά έλα οι 10 που είχαν αισθήσει αυτοί. Και τι λέει? Αφού το άκουσαν οι 10, αγανάκτησαν. Εκνευρίστηκαν. Συγχύστηκαν. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Που σίγουρα θα πει, τι νομίζετε δεν ρωτήσετε, θα τους είπε ο άλλος. Θα τα κάτσεις και πρώτος. Και πας και τον γλύπτεις στον Χριστό. Δεν θα κάτσεις πρώτος και ο αδελφούλης σου δεύτερος. Και σκεφτείτε τι θα έγινε εκείνη τη στιγμή. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενους αυτούς λέγει αυτής. Είδατε ότι οι δοκούντες άρχοι των εθνών κατά κυριεύουση αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. Ουχούτος, οχούτο δε έστε εν ημί, αλλά ως εάν θέλει και δε έστε μέγας εν ημί, έστε ημών πάντων διάκους. Γνωρίζετε, λέει, αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά, ότι αυτοί οι οποίοι άρχουν, κυβερνούν τα έθνη, στην ουσία τι κάνουν? Κατακυριεύουσι το λαό. Καταδυναστεύουν τους λαούς τους. Ενώ τους βγάλανε για αρχηγούς ο λαός, αυτοί τελικά κατακυριεύουσι, καταδυναστεύουν τους λαούς τους. Γίνονται δυνάστες. Και κάνουν τους ανθρώπους σκλάβους και δούλους. Ενώ αυτοί ζουν σαν βασάλες. Εσείς, λέει, ουχούτους. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ξέρανε, ήξερε ο Χριστός, ότι αφού είναι Απόστολοι, σε λίγο θα άρχουν και αυτοί. Θα άρχουν, θα γίνουν ιεράρχες. Τι σημαίνει ιεράρχης? Είναι ιερός άρχοντας. Θα άρχουν και αυτοί του λαού. Ο ιερέας, άρχη της ενωλίας, είναι ο προϊστάμενος. Λέει, όταν έρθει και η δική σας ώρα, που θα άρχεται, δεν θέλω να είστε έτσι. Ουχούτο δε έστε εν ημίν, αλλά όποιος από εσάς θέλει να γίνει μέγας και να είναι μέγας στη βασιλεία των ουρανών, να γίνει πάντων διάκονος. Να μάθετε να υπηρετείτε το λαό του Θεού. Να διακονείτε το λαό του Θεού. Να θυσιάζεστε για το λαό του Θεού. Σε μία εξομολόγηση έλεγα σε ένα νεαρό, ο οποίος ασχολείται με τα κόμματα. Λέω, έλα εδώ παλικάρι μου, λέω. Αυτή είναι παλιάνθρωποι όλοι. Μου λέει, γιατί πάτε, μου λέει. Λέω, άκουσε ένα παιδί μου. Θα σε γυρίσω λίγο στην ιστορία για να καταλάβεις. Τον παλαιολόγο που έπεσε στο Βυζάντιο όταν έπεσαν η Κωνσταντινούπολη και τη χάσαμε, μήπως ξέρεις που βρέθηκε το πτώμα του? Μου λέει, στα τείχη, πάτερ, ήταν μαχόμενος. Μπράβο, παιδί μου. Δεν ήταν σαν τους δικούς μας που κάθονται στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στέλνουν τα παιδάκια να σκοτωθούν στη Λιβύη πετώντας βόμβες. Βγήκε στη μάχη ο παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος μπροστά. Ομοίως, λέει, λέω, το 12
άμα δεις φωτογραφίες από την ιστορία, λευθερώσαμε τη Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν βασιλής στην Ελλάδα. Για δες οι βασιλείς που ήταν αρχιστράτηγοι, καθόντουσαν στο παλάτι και στέλναν τους στρατιώτες, τους τσολιάδες, ή πηγαίνανε μπροστά με το άλογο. Μπροστά με το άλογο πηγαίνανε. Εσάς σας έχουν βρει κορόιδα, του λέω. Κάθονται στα γραφεία τους, κλέβουν και κατακυριεύουν το λαό, θησαυρίζουν και πλουτίζουν και ζουν σαν βασάλες και στέλνουνε να κολλάτε αφίσες, να κατεβαίνετε στις πορείες. Είδατε, λέω, του λέω, ήσουν στην πορεία που κάναμε, μου λέει, ήμουνα πάντα. Πού ήμουνα, παιδί μου, του λέω, εγώ με την μπαστούνα μου. Μου λέει, μπροστά. Ακριβώς, του λέω. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός, δεν πάει πίσω. Μπροστά πηγαίνει. Διότι αν πήγαινα πίσω, τι σήμαινε. Φοβόμουν μη με πάρει ο φακός, φοβόμουν να με δείξει τηλεόραση, φοβόμουν να μην με στιγματίσουν. Αν δεν γίνεται έτσι, του λέω, παλικάρι μου, ο αγώνας, ο αρχηγός πέφτει πρώτος και θυσιάζεται. Γιατί αυτό δίδαξε και ο Χριστός μας. Που όταν πέσανε πάνω και του συλλάβανε, στη Γεστημανή μέσα, βγήκε ο Χριστός και είπε, τι να ζητείτε. Και αυτός είπε, είπαν αυτοί, Ιησού των Ναζωραίων. Και λέει, εγώ είμαι. Αφήστε, λέει, τους υπόλοιπους. Δεν φταίνε σε τίποτα. Και όπως είπε στην προσευχή του, ώστε να μην πάθει κανένας τίποτα εις αυτόν. Και ο ίδιος ο αρχηγός της πιστεώς μας, ως αρχηγός που ήτανε, πλήρωσε με θάνατο αυτό που έκανε. Με θάνατο το πλήρωσε. Αυτούς, λοιπόν, παιδάκι μου, του λέω, που ακολουθείς, δεν τους είδα μπροστά. Τους είδα στις πολυθρόνες στα γραφεία τους. Και τους βουλευτές, και τους δημάρχους, και τους αντιδημάρχους, και τους υπουργούς, και τους υφυπουργούς, και την αντιπολίτευση, και τη συμπολίτευση, και τους πρωθυπουργούς. Άρα σε εκμεταλλεύονται. Είτε ανήκουν στο κουκουέ, είτε είναι με την άκρη δεξιά. Ο αρχηγός πάει μπροστά. Αυτό μας δίδαξε. Γιατί αυτοί, κοιτάξτε, λέει το Ευαγγέλιο, κατακυριεύουν των εθνών. Και το βλέπουμε σήμερα στις ημέρες που ζούμε πάρα πολύ καλά, αδελφοί μου. Το βιώνουμε ότι μας καταδυναστεύουν. Ότι μας καταδυναστεύουν και όμως συνεχίζουν αυτοί και υπάρχουν. Γιατί είναι δυνάστες. Εγώ, λέει, δεν σας θέλω έτσι εσάς τους χριστιανούς. Και αυτοί, μάλιστα, είναι όλοι χριστιανοί. Γιατί έχουν περάσει από μια κολυμπήθρα. Αλλά είναι χριστιανοί, αχριστιανοί. Είναι σαν τον Ιούδα. Και ο Ιούδας έγινε Απόστολος. Αλλά πρόδωσε την αποστολή που έλαβε. Ομοίως και αυτοί πέρασαν από την κολυμπήθρα. Οι 300 της Βουλής. Αλλά όμως την αρνήθηκαν. Στη πράξη. Τη διδασκαλία του Χριστού. Όποιος θέλει, λοιπόν, να είναι πρώτος, θα γίνεται διάκονος και δούλος των υπολείπων. Και γάρο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήρθε διακονηθήνε. Όπως και εγώ, λέει, δεν ήρθα να με υπηρετήσετε. Δεν ήρθα να σας το παίξω αφεντικό και να με υπηρετήσετε. Αλλά ήρθα να διακονήσω τον άνθρωπο και να δώσω την ψυχή μου λίτρων αντιπολών. Και να δώσω την ψυχή μου ως λίτρα. Γιατί το αίμα του πράγματι έγινε τα λίτρα που αποκτήσαμε εμείς την Χριστό ελευθερία. Που αποκτήσαμε, αδέρφια μου, την Χριστό ελευθερία. Και αυτή την αποκτήσαμε προς χάρη αυτού του Ιησού. Να, λοιπόν, το σημερινό Ευαγγέλιο, το τι μας είπε. Σας είπα, το ερμήνευσαν και οι αιρείς πιθανόν. Δεν ξέρω αν είπαμε τα ίδια. Μπορεί να είπαμε τα ίδια, μπορεί και να μείναν σε άλλο σημείο και να ανέπτυξε ο καθένας. Όμως το θέμα είναι ένα για μας. Θα γνωρίζουμε το πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα σαν χριστιανοί.
Έχουμε αμαρτήματα, έχουμε ελαττώματα. Όπως είχαν και οι μαθητές, βλέπετε. Πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη. Προβληματιστείτε. 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Πόσο Χριστό έχουμε βάλει στην ψυχή μας. Πόσο Χριστό έχουμε βάλει μέσα στην ψυχή μας. 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Κατά πόσο ζούμε και κινούμεθα σαν μαθητέ εκείνου, του διδασκάλου της αγάπης, αυτού που ήρθε να διακονήσει, να υπηρετήσει και όχι να τον υπηρετήσουμε. Κατά πόσο ομοιάζουμε εμείς αδέρφια, μέσα στην οικογένειά του, ο άλλος. Κατά πόσο πραγματικά υπηρετούμε το θέλημα και το έργο του Χριστού μας. Είναι λοιπόν το σημερινό Ευαγγέλιο πραγματικά μια πρόκληση για να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε το τι είδους Χριστό έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Ήρθε οι Άγιες ημέρες του Πάσχα που έρχονται. Οι Άγιες ημέρες αυτές πραγματικά να μιλήσει το πάθος του Χριστού. Γιατί και εμείς το ακούμε το Ευαγγέλιο αυτό. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα, στην πόλη της ειρήνης. Σε αυτή την πόλη που έχει χυθεί τόσο αίμα και βάφτηκε και με το αίμα του Ιησού μας. Κατά πόσο λοιπόν αδέρφια μου, όλοι εμείς αξίζει να λεγόμαστε χριστιανοί. Να φέρουμε αυτό το τιμημένο όνομα. Εμείς δεν είμαστε νεοδημοκράτες. Εμείς δεν είμαστε πασοκατζίδες. Εμείς δεν είμαστε κνίτες. Ούτε ανήκουμε σε καμιά παράταξη. Εμάς αρχηγό μας έχουμε έναν. Το Χριστό. Γι' αυτό και ονομαζόμαστε χριστιανοί. Αλλά πρέπει για να είμαστε χριστιανοί να ζούμε και να βιώνουμε κοντά στο Χριστό μας, σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Σηκωθείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.